Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με πόθεν έσχες. Γιατί πάντα λέμε για το έσχες, ψάχνουμε να βρούμε το πόθεν μαν όλοι, έτσι. Ναι. Βγήκανε τώρα δύο χρήσεις, γιατί είχαμε καθυστερήσει. Ενώ ζητάμε μια διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα και όλα αυτά, υπήρξε μια καθυστέρηση. Και τώρα, επειδή θα βγει το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες, γιατί και εμείς κάνουμε ηλεκτρονικό πόθεν έσχες, ρίξανε και τις δύο χρήσεις, ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, και ψάχνουμε να βρούμε. Ποιος είναι ο λόγος τελικά που βγαίνει στη δημοσιότητα αυτό? Κοίταξε, σωστό μέτρο είναι. Δεν είναι ένα μέτρο το οποίο προέκυψε τώρα. Ανατρέχουμε στις αρχές του 20ου αιώνα. Υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον τόμος με τα άρθρα που έγραφε ο Γεώργιος Βλάχος στην Καθημερινή. Δεν μπορώ να θυμηθώ τις εκδόσεις από τις οποίες κυκλοφορεί. Διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο λοιπόν του Γεωργίου Βλάχου που έλεγε ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος καθιέρωσε, αν θυμάμαι καλά, το πόθεν έσχες, χαρακτήριζε τη διαδικασία αυτή ως το υπολειπτόμετρον. Δηλαδή μετρούσε την υπόλοιψη. Είναι χρήσιμο ο πολιτικός να ζει. Το θέμα όμως να δίνει και τις απαντήσεις. Όπως και ο δημοσιογράφος, όλοι μας. Όσοι είμαστε στα πέριξ, εν πάση περιπτώσει, της εξουσίας, νομίζω ότι μας δίνει μια γεύση στην πραγματικότητα, μια ισχυρή γεύση της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών, για να είναι πλήρες νομικά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω, διότι γνωστές υποθέσεις πρώην υπουργών οι οποίοι βρίσκονται ήδη στον Κορυδαλό μας αποκάλυψαν ότι τα πόθεν έσχες τα οποία κατέθεταν ήταν μια χαρά για το εσωτερικό της χώρας. Αλλά δυστυχώς υπήρχαν οι offshore, οι λίστες και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Και θα πάμε στην ουσία, Μανώλη, να μου επιτρέψεις να πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, για να μας βάλει το θέμα. Κώστα, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες το μεσημέρι. Πες μας τώρα η διαδικασία, γιατί καθυστέρησε για τα δύο χρόνια, τι περιμένουμε για το νέο έτος και αν όλοι είναι ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η παρούσα Βουλή δεν έχει καθυστερήσει καθόλου μα καθόλου. Και το λέω αυτό διότι είχαμε την δημοσιοποίηση πόθεν έσχες τον Μάιο και μια δέσμευση από τον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος είχε πει τότε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι θα δοθούν και τα υπόλοιπα δύο πόθεν έσχες τα οποία εκκρεμούσαν μέχρι το τέλος του χρόνου. Είχε προαναγγείλει στην ουσία ο Νίκος Βούτσης ότι θα δοθούν τα πόθεν έσχες. Βεβαίως, χτες ενημερωθήκαμε κοινοβουλευτικοί συντάκτες ότι θα πάρουμε δύο πόθεν έσχες. Είναι του 14 και του 15 οικονομικής κρίσης, αντίστοιχα του 13 και του 14. Και όπως καταλαβαίνεις, πήρε φωτιά σήμερα η Βουλή, καθώς όλοι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Βλέπω εδώ τους πλούσιους, τους φτωχούς. Ακριβώς, ψάχνουμε πάντοτε τους πλούσιους. Κώστα, δεν ήταν λίγο ευνηδιαστικό για εσάς αυτό και για όλους δηλαδή? Κοίτα, ενημερωθήκαμε από mail. Ωστόσο, Πινελόπη, μέχρι τώρα δεν υπήρχε μια προθύστερη ενημέρωση. Εχθές από το μεσημέρι, στις 12.30 ενημερωθήκαμε. Ότι δεν περιμέναμε. Δεν περίμενε κανένας το. Ακριβώς, δεν το περίμενε κανένας. Δεν είχαμε κάποια συζήτηση κάνει προηγούμενα για το πότε θα δοθούν τα πρώτα πόθεν έσχες. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν ήταν σε άδεια και αντικαταστάθηκαν και ήρθαν άλλοι για να δουν τα πόθεν έσχες. Ωστόσο, εγώ μένω και στη δέσμευση την οποία είχε κάνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης Πινελόπη, ο οποίος είχε πει ότι θα δοθούν, διότι δεν μπορεί η Βουλή να μην είναι με όλες τις διαδικασίες διαφανείς, να δοθούν τα πόθεν έσχες. Και στην ουσία αυτό έκανε. Μάλιστα, εγώ θέλω να σημειώσω και μία αναφορά την οποία έκανε ο κ. Βούτσης σήμερα, ο οποίος έχοντας δίπλα του και την κυρία Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνος αντιπρόεδρος της Βουλής για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε, απάντησε ουσιαστικά σε όλες εκείνες αιτιάσεις οι οποίες ακούστηκαν και χτες και σήμερα περί ευνηδιασμού, περί αντιπερισπασμού, περί επικοινωνιακού τρίκ της κυβέρνησης, και είπε χαρακτηριστικά ότι η Βουλή δεν είναι αυτή η οποία λειτουργεί παράλληλα, δεν λειτουργεί κατόπιν εντολών μάλλον της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου. Σημείωσε ότι η Βουλή είναι ένας οργανισμός ο οποίος ποτέ δεν κλείνει. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κλείνει ποτέ, κυριολεκτικά. Το μόνο το οποίο σταματάει για τις ημέρες των και βέβαιως και για το καλοκαίρι είναι το νομοθετικό έργο. Στο διατάφτα λοιπόν τώρα έχουμε δύο πόθεν έσχες, δύο διαφορετικών ετών. Πλούσιοι και φτωχοί λίγος πολύ είναι γνωστοί στη Βουλή. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές οι οποίοι έχουν μεγάλη περιουσιακή κατάσταση. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι έρχονται από εφοπλιστικές. Και Κώστα, παίζεται και ένα παιχνίδι εντυπώσεων πολλές φορές για το πώς μετράς τον πλούσιο με τα ακίνητα, τις εγγραφές των ακινήτων. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν να διαβάζουν το πόθεν έσχες. Μπορεί να έχεις ένα ακίνητο, να έχεις ας πούμε γονική παροχή, ψηλή κυριότητα και να έχεις έναν αέρα και να φαίνονται τρεις εγγραφές ακινήτου. Ακριβώς. Και να σου λέει ο άλλος έχεις τρία ακίνητα. Ακριβώς. Σε ένα ακίνητο ή να έχεις ένα ποσοστό 10% και να σε εμφανίζει ότι έχεις 52 ακίνητα και είναι ένα ποσοστό κληρονομιάς ή οτιδήποτε άλλο. Θέλει μία προσοχή στο πώς διαβάζουμε τα πράγματα
και τι συμπεράσματα εξάγουμε από όλα αυτά. Και ιδιαίτερη προσοχή, αν μου επιτρέπεις, Νίκο, θέλει το γεγονός των μετοχών, των αμοιβαίων κεφαλαίων, των ομολόγων που έχουν απομειωθεί. Υπήρχαν βουλευτές που έτυχε να δω μέχρι τώρα, οι οποίοι είχαν ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο, το οποίο αν το ισοδυναμίσεις σε ευρώ, είναι πολύ χαμηλό. Ωραία. Πλέον. Υπάρχουν και... δηλαδή πολλοί οι οποίοι έχουν μετοχές, οι οποίες όμως κυμαίνονται από 700 ευρώ, 800 ευρώ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό. Οικόπεδα υπάρχουν, σπίτια υπάρχουν. Πάνω απ' όλα τα πάθουν και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι μπορεί να εμφανίζεται ένα οικόπεδο, αλλά αυτό είτε είναι αναπογονική ή ένα σπίτι, είναι αναπογονική παροχή ή ένα διαμέρισμα, ή να βλέπουμε το 25%, το 30%. Υπάρχει σύζυγος συγκεκριμένης επικεφαλής της κυρίας Γεννηματά, ο οποίος εμφανίζει ότι έχει κάποια αγροτεμάχια, κάποια οικόπεδα, αλλά εκεί πέρα ο άνθρωπος αυτός έχει το 1/25 ή μικρά ποσοστά και δεν είναι βέβαια στην απόλυτη κυριότητά του. Θα μας εξηγήσεις λίγο αυτή την αναφορά που άκουσα να κάνει η κυρία Χριστοδουλοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και ο κύριος Βούτσης, περί της απαγόρευσης των βουλευτών να διατηρούν offshore. Τι είπαν ακριβώς, ότι δεν είναι σωστή, ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει αν νομοθετηθεί? Θα μας διευκρινίσεις λιγάκι τι ήταν αυτό η αναφορά τους. Λοιπόν, ήταν μια πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι οι υπουργοί και όσοι συμμετέχουν σε Υπουργικό Συμβούλιο δεν πρέπει. Είναι μια σκέψη αυτή, η οποία, για να μην υπάρχει και κανένας βουλευτής ο οποίος να συμμετέχει σε καμία offshore εταιρεία. Είναι κάτι. Μα υπήρχε και ο νόμος πέρσι με τις offshore εταιρείες, έτσι. Έχει εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Όχι, βέβαια. Θα πρέπει να φύγουν όλοι. Η μισή τουλάχιστον. Αυτό άκουσα, γι' αυτό θέλω να μας το διευκρινίσει, ότι είπε ότι θα πρέπει να γίνει, να νομοθετηθεί αυτό. Είναι μέσα σχέδια. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θες να μιλήσεις, να ρωτήσεις κάτι? Όχι, απλά μπορώ να τα ακούσω. Εδώ υπάρχει ένα καταπληκτικό παράδοξο. Δεν έχουν απαγορευτεί ουσιαστικά οι offshore και έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε εταιρείες οι οποίες είναι καθόλου νόμιμες, τις οποίες μπορεί να τύχαινε να έχει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Υπάρχουν φοβερές αντιφάσεις. Να αφήσουμε όμως τον Κώστα και να κάνουμε εμείς τη συζήτηση, γιατί έχει ένα δελτίο, έχει ρεπορτάζ να φτιάξει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε εδώ, θα σας δώσω και άλλα στοιχεία τώρα. Η Μέρη Πολάλη έχει ετοιμάσει τους πλούσιους, φτωχούς, τους αρχηγούς. Και να δούμε λίγο, να συζητήσουμε αυτό το πλούσιοι, φτωχοί. Πώς μετράμε τέλος πάντων αυτό που έλεγε ο Μανώλης. Εμένα πάντως με υποψιάζει λίγο όλο αυτό. Είμαι λίγο καχύποπτη. Ποιο? Ότι την ημέρα που δημοσιοποιείται μία επιστολή, η οποία είπαμε χθες τι επιστολή ήταν προς τους δανειστές. Ερεθίζει το Μανώλη εκεί που κάθεται δίπλα. Μανώλη, γιατί χαμογελάς? Βγαίνει εφνιδιαστικά το πόθο νέσχεσης των βουλευτών. Γιατί την ίδια μέρα που βγαίνει ένα σκάνδαλο για στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος ύψους 14 εκατομμυρίων π.χ. Δέχομαι τη διαφωνία όλων. Εγώ απλώς είμαι καχύποπτη και το φέτος στη συζήτηση. Να πάω στη Μέρη πρώτα. Μια κουβέντα, γιατί δεν το λέει η Πινελόπη αυτό. Να μην υποτιμούμε τον ελληνικό λαό. Αν ο ελληνικός λαός εξέλαβε την επιστολή τσακαλό του ως ταπείνωση, 100.000 πόθο ενέσχες να δημοσιοποιηθούν, δεν εξαφανίζεται η είδηση. Όχι, ανοίγει μια συζήτηση, γιατί έχουμε και το θέμα τη επιστολή. Ο Σεραφείμ παρακολουθεί σκεπτικό και υπομονετικό. Πάω να σα δώσω λοιπόν τροφή, να δούμε ποθενέσχες αρχηγών. Και βέβαια υπάρχει ένα θέμα τώρα σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Οι πολιτικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες αυτού του λαού, σε τι κατάσταση οικονομική είναι, γιατί γίνονται και αυτές οι συγκρίσεις. Πάντως το βέβαιο, Νίκο, είναι ότι δεν πεινάνε. Και αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Και βεβαίως μεγάλο μέρος της βουλευτικής τους αποζημίωσης παραμένει αφορολόγητο. Το ακούσατε, κύριε? Το ακούσατε? Αυτό θα επισήμαινε. Αυτό είναι το θέμα, Νίκο. Γίνεται και αυτός ο διαχωρισμός στις καταθέσεις. Πόσο είναι το αφορολόγητο, αν σκεφτούμε την ίδια ώρα ότι ο κάθε απλός φορολογούμενος... Και ειδικά το 17 και με τους φόρους, την υπερφορολόγηση, ασφαλιστικές εισφορές, ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να δίνει όσα βγάζει για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Οι βουλευτές όμως έχουν το αφορολόγητο. Παραμένει το αφορολόγητο αυτό. Τώρα λοιπόν να πάμε στο μισθό. Στο μισθό, βέβαια. Στο μισθό, στο μισθό. Ναι, βέβαια. Στο μισθό. Έχουμε εδώ παρέμβαση. Διορθώσεις, έτσι, μάλιστα. Αναλυτικά να δούμε τώρα όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει λάβει βουλευτική αποζημίωση για το έτος 2013 70.801 ευρώ, το 2014 71.500 ευρώ, καταθέσεις το 2013 19.429 ευρώ και το 2014 23.681 ευρώ στην κατοχή του, στην κυριότητά του. Τις δηλώσεις παθενής που μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο site της Βουλής. Και είναι αναλυτικά όλα τα στοιχεία όλων των βουλευτών και πρώην βουλευτών. Ακριβώς. Βεβαίως παραμένουν και για κάποια χρόνια. Και είναι και δύο χρήσεις, 13-14.
και δηλώνει ένα ακίνητο 114 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο αποκτήθηκε το 1996, και μία μηχανή 650 κυβικών. Τι είχε γίνει με αυτή τη μηχανή? Χαμός είχε γίνει με αυτή τη μηχανή, η οποία δεν είχε μεταφερθεί σε άλλο ποθενές και παραμένει αυτή η μηχανή λοιπόν τώρα. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει δηλώσει το 2013 βουλευτική αποζημίωση 78.204 ευρώ, το 2014 77.186 ευρώ. Έχει στην κατοχή του, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις των ποθενέσχες, 6 ακίνητα, εκ των οποίων στα 3 έχει την πλήρη κυριότητα. Για γύρισε εδώ, κατέβασε το λίγο κάτω. Αγροτική ενίσχυση 3.791 ευρώ. Αυτό η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε. Τίποτα αλλιές ο άνθρωπος, βέβαια, αφού έχουν εκεί. Μπορεί, μπορεί γι' αυτό. Προβλέπονται από τον νόμο αυτά οι αγροτικές ενισχύσεις. Αγροτική ενίσχυση. Καλό. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχει 10.912 ευρώ σε μετοχές της Samsung και 307.150 ευρώ σε μετοχές του Κύρικα Χανίων. Διαθέτει 6 τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις 64.390 ευρώ το 2013. Το 2014 οι τραπεζικές του καταθέσεις ήταν στις 32.178 ευρώ και 29.180 σε δολάρια. Έχει στην κατοχή του ένα γιοταχή αυτοκίνητο 1.400 κυβικών και έχει δηλώσει ότι δεν επήλθε καμία μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του. Η κυρία Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για το 2015, δηλαδή τη χρήση του 2014, έχει δηλώσει βουλευτικά εισοδήματα 70.302 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις ανέρχονται σε 51.879 ευρώ. Αναφέρει ότι έχει κι άλλον έναν τραπεζικό λογαριασμό με 52.500 ευρώ περίπου, ο οποίος ωστόσο αναφέρει ότι ανήκει στον πεθερό της, αλλά συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση του συζύγου της, ο οποίος είναι συνδικαίουχος, και δύο αυτοκίνητα μεσαίου κυβισμού. Ο κύριος Κουτσούμπας για το 2014 βουλευτικά εισοδήματα 12.861 ευρώ. Τα εισοδήματα της συζύγου του ανέρχονται σε 18.668 ευρώ. Στην κατοχή του ιδίου και της συζύγου του παραμένουν τρία ακίνητα. Οι τραπεζικές καταθέσεις 17.300 ευρώ περίπου, ενώ δεν διαθέτει κάποιο αυτοκίνητο. Ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης τώρα, ο πρόεδρος του Ποταμιού, για τη χρήση του 2014 δήλωσε εισοδήματα 53.000 ευρώ περίπου. Στην κατοχή του παραμένουν 4 ακίνητα και 6 οικόπεδα, 1 αυτοκίνητο και 3 μηχανές, ενώ οι τραπεζικές του καταθέσεις μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη του, που εμφανίζεται σε πολλές από τους λογαριασμούς συνδικαιούχος, ανέρχονται σε 289.616 ευρώ. Ο κύριος Λεβέντης, ο οποίος φαίνεται ότι κάνει πολλές οικονομίες, πρέπει να σου πω, διότι το αναφέρει σε παρένθεση, από οικονομίες προέρχονται κάποια. Δικαιολογεί. Εντάξει. Ναι. Ας κάτω τη δικαιολογία, γιατί λέμε. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί πολλά αυτό αναφέρονται πολύ γενικά και δεν μπορούμε ακριβώς να ξέρουμε το πόθεν. Λοιπόν, το 2014 δήλωσε 19.719 ευρώ και η σύζυγός του δηλωθέντα εισοδήματα 473 ευρώ. Μόλις είναι ιδιοκτήτης μιας οικίας 290 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αγοράστηκε το 2009 και για αυτήν δαπανήθηκαν περίπου 300.000 ευρώ. Έχει στην κατοχή του αγροτεμάχια, ένα αυτοκίνητο 1.800 κυβικών εκατοστών, έχει καταθέσει 40.000 ευρώ περίπου και 400 δολάρια σε διάφορα τραπεζικά ιδρύματα, και αναφέρει ότι το 2015 μεταβίβασε το ποσοστό μετοχών που είχε σε τηλεοπτικό σταθμό. Το κεφάλαιο που είχε διαθέσει για να το αγοράσει ήταν 75.000 ευρώ, τα οποία προήλθαν από οικονομίες, όπως αναφέρει. Και τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος, μαζί με την σύζυγό του, επίσης βουλευτή, την κυρία Ζαρούλια, εισοδήματα το 2014 91.965 ευρώ, και οι δύο δηλώνουν ότι δεν επήλθε καμία μεταβολή στα εισοδήματά τους. Έχουν υπόλοιπα καταθέσεων 134.187 ευρώ, ενώ η κυρία Ζαρούλια έχει άλλο έναν λογαριασμό με ένα ποσό 1.500 ευρώ, και μαζί με την κόρη της επίσης έναν λογαριασμό με υπόλοιπα καταθέσεων συνολικού ύψους 101.000 ευρώ, 418 ευρώ, και διαθέτει μια ατομική επιχείρηση, όπως και η σύζυγός του, κυρία Ζαρούλια, είναι μέτοχος σε ΑΕ, με κεφάλαιο εισφοράς 52.000 ευρώ από το 1986. Σε ευχαριστούμε. Έκανες λογιστική δουλειά. Τα ακούσαμε. Να σου πω, πλάνα με την μηχανή κυβισμού του Πρωθυπουργού υπάρχουν στο αρχείο της ΕΡΤ.
Το 2007 μου έδωσε την πρώτη του συνέντευξη σαν πρόεδρος του συνασπισμού στο σταθμό του Κεραμικού και είχε έρθει με τη μηχανή αυτή του κυβισμού. Υπάρχει το πιστήριο δηλαδή. Το πιστήριο. Ναι, από τότε βεβαίως δεν χρησιμοποιεί μηχανή. για τις αγροτικές επιδοτήσεις που είπες για τον κυρία Μητσοτάκη, να σου πω ότι αυτά είναι χωράφια, είναι καλλιέργειες στις οποίες είχε ενασχόληση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο ίδιος. Καθώς επίσης το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής μου είχε πάει και σε αυτές τις καλλιέργειες. Έχουμε αυτό που μάθηκα, έτσι. Υπάρχει και εκεί. Και τεκμηριώνεις πάντως τα μεσιακά στοιχεία. Είχε και ο ίδιος. Καιρό, πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις. Όχι τώρα. Σε όλη την Κρήτη. Και επίσης, ακόμα και η πεθερά μου που είχε επιδοτεί το και εκείνη. Αλλά το σημαντικότερο από όλα πρέπει να επισημάνω είναι τα 12.000. Όχι, μα είναι όλοι το ίδιο. Το σημαντικότερο από όλα είναι οι 12.000 ευρώ, το εισόδημα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Διότι τα ίδια λεφτά υποτίθεται ότι παίρνουν όλοι, αλλά τα δίνουν στο κόμμα. Εδώ βλέπω, ας πούμε, Παπαδημητρίου Αντωνοπούλου, το πιο πλούσιο ζευγάρι της κυβέρνησης. Έχουν καταθέσει 3.148.801 δολάρια. Ναι, ρε παιδί, δεν είπα ότι κλέβανε. Είπα το πιο πλούσιο. Ναι, ρε παιδί. Είναι κάτι παράξενο το σχόλιο αυτού του. Το εύπεπτο σχόλιο. Δεν έκανα σχόλιο. Δεν έκανα σχόλιο, Αναστασία. Θα δώσω το λόγο στο Σεραφείμ. Δεν με αφήνουν. Έτσι. Εγώ θέλω να το καταγράψω. Σε όλα τα ποσά που είδαμε όλων των πολιτικών, 30 κάτι χιλιάδες είναι το αφορολόγητο. Ναι. Καλά το κάνω. Και ψάχνουμε και ένα 2 εκατομμύρια του Σταθάκη. Σε εμάς πόσο είναι. Έχουμε και 2,1 εκατομμύρια ευρώ του κ. Σταθάκη που εξαφανίστηκαν. Ναι. Αναλώθηκαν. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα το δούμε αυτό. Πάντως γενικώς δεν υπήρχαν παρατηρήσεις πλην τη υπόθεση του κ. Καρατζαφέρη. Και ενό παραπέμπεται και του Μπούκουρα. Που στέλνονται στον εισαγγελέα για περαιτέρω, έτσι. Εγώ να σου κάνω. Φέρνει μισό λεπτό. Υπάρχουν πάρα πολλέ παρατηρήσει. Πριν παρακαλέσουμε όλοι μα το Σεραφείμ να μιλήσει, να κάνω μια παρατήρηση εντελώ. Μη πολιτική ορθογραφία. Μπορεί μετά όμω να μην μιλήσει, αν το ξαναδιακόψει. Μια πολύ μικρή παρατήρηση, αν με αφήνει Σεραφείμ. Δεν ξέρω ποιο συνέταξε και έγραψε τη δήλωση πόθεν έσχε του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν έχει γίνει στο Twitter, χαμό. Να μάθει ορθογραφία, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι κακοποίηση. Γιατί είναι και υπέρμαχο τη αριστεία ο κύριο Μητσοτάκη και είναι κρίμα. Προφανώ δεν την έγραψε ο κύριο Μητσοτάκη. Διάβασα στο Twitter ένα σχόλιο. Μεταρρύθμισε την ορθογραφία. Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα, δεν την έκανε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μα εννοείται. Προφανώ. Έλα, Σεραφείμ, εγώ ξέρω τι θέλω να πω. Εντάξει, παίρνουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Από αυτά τα στοιχεία τώρα προκύπτει ένα αποτέλεσμα πέρα από το κουτσομπολιό. Ή αν θες να πούμε αυτός είναι πλούσιος, άλλος είναι φτωχός. Λοιπόν, η ιστορία των Πόθεν Έσχες, η οποία δεν είναι χθεσινή, είναι μια μακρά ιστορία, είναι μία ακόμα, δυστυχώς, μελανή σελίδα του πολιτικού μας συστήματος. Είναι μία, θα πω τη λέξη, ίσως είναι βαριά, μια μικρή πολιτική γελοιότητα. Το Πόθεν Έσχες δεν υπήρξε ποτέ Πόθεν Έσχες, υπήρξε ένα Έσχες, το οποίο ενίοτε μεταφράζεται και ως Έσχος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είδαμε ποτέ, ο Μανώλης έκανε μια παρατήρηση στην αρχή, ότι εάν έβλεπε κανείς παραδείγματος χάρη τα Πόθεν Έσχες του Άκη Τσοχαντζόπουλου πριν από 10 ή 15 χρόνια, ήτανε λαμπίκος που λένε, ήτανε πεντακάθαρα, άμεμπτα. Έπρεπε να περάσουν τα χρόνια για να διαπιστώσουμε και εμείς και ο ελληνικός λαός ότι τα πεντακάθαρα αυτά Πόθεν Έσχες είχαν από πίσω τους offshore, είχαν πολυδέδαλες διαδρομές σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους, είχαν μίζες, είχαν παρένθετα πρόσωπα, είχαν κρυφές εταιρείες που είχαν κάποιοι άλλοι, είχαν εν πάση περιπτώσει έναν εσμό σκανδάλων που δεν φαινόταν στο πεντακάθαρο Πόθεν Έσχες. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση που δεν νομίζω ότι θα γίνει κανείς σοφότερο σήμερα διαβάζοντας τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών, ήμι μόνο για να εμπλουτίζονται τηλεοπτικές εκπομπές και κυρίως το διαδίκτυο που από το μεσημέρι και μετά ναι, βγάζει τον πλουσιότερο. Βέβαια, οφείλω να πω ότι τώρα από το 2017, όπου θα είναι το ηλεκτρονικό Πόθεν Έσχες, μπορεί να γίνει έτσι πιο εύκολα ένα έλεγχο. Νίκο, μακάρι, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα γίνει και αυτό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο το θίξατε είναι το θέμα του αφορολόγητου. Παρά το γεγονός ότι και οι βουλευτές έχουν υποστεί μειώσεις στην βουλευτική τους αποζημίωση μετά το 2010. Οι μειώσεις αυτές ήταν σαφώς πολύ πολύ μικρές, ελάχιστες μπροστά στις μειώσεις που έχουν υποστεί όλοι οι Έλληνες πολίτες στα εισοδήματά τους. Και κυρίως το θέμα της φορολόγησής τους παραμένει ακόμα ένα μικρό σκάνδαλο σε σχέση με την υπερφορολόγηση που οι ίδιοι νομοθετικά αποφασίζουν στη Βουλή σε βάρος όλων των Ελλήνων.
Και η τρίτη και τελευταία παρατήρηση που έχω να κάνω εγώ είναι ότι πραγματικά διαιρωτώ με βλέποντας λίγο τα πόθεν έσχες και κυρίως τις τραπεζικές καταθέσεις των περισσότερων βουλευτών, και δεν αναφέρομαι στους βουλευτές, τους νεότερους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων μικρών κομμάτων που ξέρουμε ότι δεν είχαν κάποια οικονομική επιφάνεια, ίσως και γι' αυτό είναι και λίγο ασθενέστεροι ενδεχομένως, πιο ευάλωτοι μάλλον, στο τι θα κάνουν στη ζωή τους αν εγκαταλείψουν την βουλευτική τους έδρα. Αλλά διαιρωτώ με όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπω να έχουν καταθέσει 100-200 ευρώ, μερικές χιλιάδες ευρώ κτλ. Πώς διάγουν έναν βίο, δεν θα πω πολυτελή, θα πω άνετο, με την βουλευτική τους αποζημίωση, πληρώνουν την εφορία τους, πληρώνουν τα ένφια, όλα αυτά τα πράγματα, με μηδενικές σχεδόν ή ελάχιστες καταθέσεις. Άρα, πρέπει να υπάρχουν πιθανότατα στον ευρύτερο οικογενειακό τους περίγυρο κάποιοι άνθρωποι που τους βοηθούν. Το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως θα μας βγει μπροστά ενδεχομένως για κάποιους από αυτούς τα επόμενα χρόνια. Αν όμως συνταξιούχους που βοηθάνε. Έλα, Έργα. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Σεραφείμ, ότι βεβαίως και από το Τζοχατζόπουλο που ξεκίνησε, πολλές φορές το πόθεν έσχες είναι μια αφορμή να το ψάξει ο εισαγγελέας, εφόσον όπως τώρα στις περιπτώσεις που ο πρόεδρος της Βουλής. Ή η περίπτωση του Παντωνίου, για παράδειγμα. Έτσι, λοιπόν, έχουμε κάποιες καταδίκες. Άλλες φορές έχουμε απαλλαγές στο δικαστήριο. Άλλες φορές λένε ξεχάσαμε να το δηλώσουμε εκείνο ή το άλλο. Άλλες φορές έχουμε κάποιες ποινές οι οποίες είναι μετατρέψιμες. Βγαίνουν κάποιες αποφάσεις για το πόθεν έσχες. Ναι. Περί της αξιοπιστίας. Και δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και εκδότες που έχουν ξεχάσει. Ναι, και είναι μπαίνει ένα πρόστιμο ή μια ποινή, τέλος πάντων. Ναι. Που εντάξει, πολλές φορές δεν είναι κακούργημα. Όχι, από εκεί πέρα εξελίσσεται όμως η έρευνα. Γιατί αυτό, ναι, το πόθεν έσχες δεν ήταν σωστό, ψάχνει κανένας. Πού τα βρήκε, άδερφε, αυτά τα λεφτά ο πολιτικός. Αυτό θα έλεγα ότι κάνει κάτι δικαιοσύνη. Δίνει στον εισαγγελέα την αφορμή να του ψάξει. Πόσα χρόνια την κάνουμε, Έρικα, αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, όπως είπες για τον Τζοχατζόπουλο, το λέω γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι, παρά το γεγονός ότι και εμείς κάνουμε πόθεν έσχες, το ίδιο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι με πολύ μεγάλες αμοιβές, ειδικά συνάδελφοι της τηλεόρασης, τα καλά χρόνια της τηλεόρασης, έτσι, οι οποίοι εμφανίζουν αυτή τη στιγμή μικρές τραπεζικές καταθέσεις, γιατί πιθανότατα πληρωνόντουσαν μέσα από εταιρείες στο εξωτερικό. Το ίδιο πιθανώς να συμβαίνει και με κάποιους πολιτικούς. Συνεννούμε όμως και εμείς σε μία κουβέντα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι όλα καλά, μας δώσαν τα πόθεν έσχες σήμερα. Μπράβο στον κύριο Βούτση που τα έδωσε και τα δύο μαζί. Και τι έγινε. Κάνουμε εμείς απλώς. Εγώ λέω, και τι έγινε. Κάνουμε εμείς απλώς και ο κόσμος στην κριτική μας. Υπάρχει πόθεν. Τίποτε άλλο. Υπάρχει πόθεν. Δεν υπάρχει πόθεν. Εγώ θα έλεγα, εκτός από αυτό ότι δεν υπάρχει πόθεν, ένα άλλο πράγμα. Αυτό το αφορολόγητο των βουλευτών, από το οποίο δεν παρετούνται και το οποίο προκαλεί όλο τον κόσμο. Αυτό για μένα είναι είδηση που άλλη μια φορά θα πρέπει να το πούμε. Δεν είναι μια είδηση, Ερικά μου, είναι μια είδηση που υπάρχει χρόνια και αυτό. Δυστυχώς, επαναλαμβάνεται. Τη σημασία την οποία πρέπει, και εδώ δεν πρόκειται για λαϊκισμό, γιατί. Όχι, παλιότερα βέβαια, γιατί υπάρχει τέτοια κρίση. Παλιότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημοκρατία πρέπει να χρηματοδοτείται και να χρηματοδοτείται γενναιόδωρα. Αλλά όταν υπάρχει το βουνό της υπερφορολόγησης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, οι μισθωτοί έχουν στεγνώσει, οι συνταξιούχοι το ίδιο, αφορολόγητο 70% σε βουλευτική αποζημίωση. Η οποία είναι και υψηλή. Ευρώ, δεν μπορεί να υπάρχει ή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από πλευράς πολιτικής ηθικής. Νομίζω ότι το θέμα το μεγάλο είναι αυτό το αφορολόγητο, ναι, το οποίο εξακολουθούν να απολαμβάνουν οι βουλευτές. Και το να είσαι βουλευτής δεν είναι επάγγελμα. Αν κάποιοι το βλέπουν ως επάγγελμα, κακώς έχουν εμπλακεί με την πολιτική, είναι επιλογή τους. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει, έστω και τώρα, μετά από 7 χρόνια κρίσης, μια αυτορύθμιση. Τώρα θα διαφωνήσω εν μέρη με τον Σεραφείμ. Θα συμφωνήσω στο ότι ναι, δεν υπάρχει πόθεν. Καλό είναι όμως έστω και αυτό το έσχες που βλέπουμε. Καλά, γιατί προφανώς καλό είναι. Δεν είπα να εξαφανιστεί αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι αλλήμον. Να χαθεί και αυτό. Γιατί να βλέπουμε κάποια πράγματα. Αλλά κάθε χρόνο είναι τα ίδια. Δηλαδή, μπορεί να σημειωθεί κάτι κουραστικό. Και για αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν και για εμάς που τα λέμε. Εγώ το βλέπω αλλιώς, ότι πέρα από το πολιτικό και δημοσιογραφικό κουτσομπολιό εντός ή εκτός εισαγωγικών και των social media, το πανηγύρι που γίνεται από το πρωί. Αυτό το έσχες δίνει ένα ταξικό χάρτη της Βουλής. Και αν μη τι άλλο, ο πολίτης και ο ψηφοφόρος
έχει πλήρη γνώση του ποιον ψηφίζει για να υπηρετήσει. Τα συμφέροντά μου. Το πιστεύεις αυτό πραγματικά. Δηλαδή, από την εμπειρία σου, τόσα χρόνια που συζητάμε τέτοια πράγματα, θεωρείς και από αυτό που βλέπουμε μετά ότι ο πολίτης. Θα έπρεπε το 70% να ψηφίσουν στο Τσούμπα. Κουτσούμπα θα έπρεπε να ψηφίσουν. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και φτωχοί δεξιοί. Έχει να κάνει με το. Ναι, όχι, θέλω να πω. Το λέω σχηματικά. Αριστερός και πλούσιος δεν υπάρχει. Γιατί είπατε. Έχει μπερδέψει, γιατί το λένε και πολλοί άλλοι αυτό ότι οι αριστεροί πρέπει να είναι φτωχοί. Δεν ξέρω τι λέει και Γκοσκαβιάρ. Υπάρχει και η αριστερά του Χαβιαριού. Όχι, δεν είναι μόνο του Χαβιαριού. Έτσι όπως το έθεσε, ήταν φοβερό. Αριστερός και πλούσιος δεν υπάρχει. Είπαμε στη Γαλλική Επανάσταση εξ αριστερών. Κάποτε. Ήταν οι αστεί. Αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι κακή δεξιά και ήταν οι φερουδάρχες. Δεν είναι κακή και η αστική αριστερά, μετά, αλλά πριν πάμε στην Αναστασία. Και μετά οι επαναστάτες οι Γάλλοι που κατέληξαν. Όχι, εγώ θεωρώ πάρα πολύ καλή την αστική. Να είναι η καθιστική ατάξη. Έχεις την αριστερά του καπιταλισμού, καταθέσεις στο Λονδίνο, αμοιβαία κεφάλαια, οπα, διάφορα πράγματα. Μην βιάσουμε τώρα τα πόθε θέσεις των πολιτικών αρχηγών. Όχι, αλλά άσε να διευκρινίσω κάτι. Διευκρινίσω να πάμε στην Αναστασία να φύγουμε. Δεν κατηγορούμε κάτι εάν είναι νομίμως χρήματος και το κέρδος. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Καλά κάνει και έχει ο Τσακαλώτος, ο Σταθάκης στο εξωτερικό από τη στιγμή που είτε τα βρήκαν από τους γονείς τους, είτε τα κατέκτησαν με την εργασία τους. Μα γιατί λέτε ότι βάλαμε το πόθεν έσχεση να δούμε. Το κακό είναι άλλο, Έρικα μου, το κακό είναι άλλο. Είναι εκείνη η αριστερά, η οποία λιγοστεύει τώρα, η οποία θεωρούσε το κέρδος ποινικό αδίκημα. Πάντως το πόθεν έσχεση, το κέρδος, όχι όλοι, προφανώς. Το κέρδος λοιπόν, αν είναι νόμιμο, δεν είναι ποινικό αδίκημα αν βγαίνει με τη δουλειά σου. Μακάρι να υπήρχαν δουλειές και να κερδίζαμε όλοι περισσότερα. Πάντως το πόθεν έσχεση, γιατί το βάλαμε, για να δούμε οι πολιτικοί πώς μπαίνουν μέσα στην πολιτική και πώς φεύγουν. Με περισσότερα εγώ ή με λιγότερα. Επιμείνω, αυτό δεν είναι ένας από τους λόγους. Επειδή πόθεν δεν υπάρχει, εγώ θα επιμείνω στο έσχεση, διευκρινίζοντας αυτό που είπα πριν και συμφωνώντας περιέργως απόλυτα με τον Σεραφείμ στο ότι περιέργως δεν ενοχοποιείται το χρήμα που κτίθηκε το από την εργασία. Λοιπόν, έλα, Νικόλα, λοιπόν, και η Αναστασία, για να πάμε στο Μαρτίνο, να δούμε τι λέγοντας γίνεται. Ότι έχουμε μια ταξική εικόνα. Δεν είπα ότι κακώς ψηφίζουν οι ψηφοφόροι όσους ψηφίζουν. Είπα ότι είναι επιλογή σου το αν θα ψηφίσεις εκείνον που έχει μια περιουσία ενός, δύο, τριών, δέκα εκατομμυρίων για να εκπροσωπεί τα συμφέροντά σου ή αν θα επιλέξεις τον κουτσούμπα που λέει και η Πινελόπη σε αυτή την εικόνα που έχεις μέσα από τα πόθεν έσχεση. Έλα, Αναστασία. Καταρχήν, την αριστερά πολλές φορές συνετέλεσαν στο να την πάνε ένα βήμα παραπάνω οι αστεί που ασχολήθηκαν με αυτήν, γιατί υπήρχε άλλος κόσμος ο οποίος δεν είχε το χρόνο γιατί ήταν στο μεροκάματο. Από εκεί και πέρα. Επειδή βλέπω αυτό που βλέπαμε στο παρελθόν με το κουκουέ, ας πούμε, το ότι η κόρη της τάδε πάει στο κολέγιο και είναι στο κουκουέ, το ότι η τάδε μεγάλο δημοσιογράφος που είναι βουλευτής του ΚΚΕ μένει σε σπίτι με πισίνα και άρα αυτή είναι αριστερή του Χαβιαριού. Στο παρελθόν, δεν το θυμάστε? Ναι. Τα θυμόμαστε. Δεν τα ναι θυμάστε. Περιμένω να δω πού θα το πας. Άμα με αφήσετε να καταλήξω, κύριε Κουλάκη. Ωραία, κάτι έπρεπε να γράφουμε. Σήμερα λοιπόν ασχολούμαστε με το αν είναι πλούσιος ο Παπαδημητρίου και η Ράνια Αντωνοπούλου. Πολύ απλό, πολύ ωραίο. Αυτό το οποίο έχει σημασία, το οποίο σωστά το είπε ο κύριος Κοτρότσος, είναι. Εγώ δεν θα το πω τόσο σωστά και τόσο ωραία. Αλλά περιμένετε να δείτε πού θα καταλήξω. Προσπάθησα. Θα προσπαθήσω. Θα το καταφέρεις. Λοιπόν, η διαφορά λοιπόν είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το κάποιο να έχει χρήματα είτε από τη δουλειά του, είτε από, επειδή τα κληρονόμησε, είτε από την οικογένειά του και ούτω καθεξής. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στην αριστερά άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα. Και είναι και μαγιά τους που πρεσβεύουν και μια άλλη ιδεολογία και είναι κατά της εκμετάλλευσης, ας πούμε, ανθρώπου από άνθρωπο. Η διαφορά είναι πως κανένας στέλεχος ακόμη της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κατηγορηθεί ότι πλούτησε από την πολιτική και ότι έκανε σπίτια και περιουσίες από αυτήν. Από εκεί και πέρα, δύο άλλες παρατηρήσεις να. Πολύ γρήγορα, γιατί αυτιών που έλεγαν αρχιερέα, ας πούμε, τη διαπλοκή στον Νίκο Παπά, από ό,τι είδα, είναι από τους φτωχότερους από το πόθεν έσχεση. Όχι, αρχιερέα της διαπλοκής έλεγε. Άλλος. Άλλος έλεγε άλλον. Ο Καραμαλής το Σιμίτι. Και τώρα έλεγαν και τον Παπά τώρα. Από τη μία. Από την άλλη, επίσης και η Τασία Χρυστοβουλοπούλου, που έχει, ας πούμε, καταγγελθεί πολλές φορές για το ντύσιμό της, ξέρω εγώ. Είναι πότε καταγγέλθηκε η Τασία Χρυστοβουλοπούλου. Θα σας δώσω τα δημοσιεύματα. Έχει καταθέσει 400 ευρώ. Τέλος, μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Μητσοτάκης δεν δήλωσε τα εισοδήματα της συζύγου.
του. Πλέον δεν είναι σε διάσταση από ό,τι έχουμε δει. Φωτογραφίζονται συχνά πυκνά μαζί. Ήταν δεν πέφτει λόγο σε μένα, αλλά λέμε. Εκείνε τι χρήσει ήταν. Λοιπόν, επίσης, κάνουν εντύπωση και οι μετοχές που εμφανίζεται να έχει η κυρία Μπακογιάννη στον Πίγασο και στην Καθημερινή. Αυτά συνεχίζουμε. Το χρηματιστήριο υποθέτω. Μια φράση. Όχι, περιμένουμε. Μανώλη, θα γυρίσουμε. Μια φράση λέω για αυτό που υπόθηκαν. Κανείς δεν λέει ότι κακώς κάποιος έχει εισοδήματα αν είναι αριστερός. Αλλά αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι το εξής οξύμορο. Με τα χαρίσματα του καπιταλισμού κάποιοι υπουργοί κάνουν κέρδη και με τα μειονεκτήματά του κάνουν πολιτική καριέρα. Δηλαδή σηκώνουμε τη σημαία κατά του καπιταλισμού και κάνουμε το μια μεγάλη πολιτική καριέρα και από την χτυπάμε την ελεύθερη οικονομία, αλλά όταν αφορά όμως την προσωπική μας και η οικογενειακή περιουσία που υπάρχει. Αξιοποιούμε τον καπιταλισμό. Δώστε μου λίγο χρόνο τώρα, μισό. Να πάμε στο Μαρτίνο, στο Σπύρο Καλανάσιο και στην Περιτέλη. Στο Σπύρο Καλανάσιο, στο Μαρτίνο και Ζώη Κακαβά στην